Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, εδώ ο κύριος Χατζηχρήστος και ο κύριος Κολιάκο μας έχουν τρελάνει στις άλφες. Έτσι, θα πούμε λίγο ότι την ουσία τώρα και τα ιατρικά θέματα, πόσο καλά είναι όλα αυτά που μας έχει πει, αλλά θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντινίδης θα μας πει με πολύ λίγες διαφάνειες και πολύ ουσιαστικά τα πράγματα, τι ακριβώς συμβαίνει, αν ο γιατρός έκανε σωστά, αν ακολούθησε αυτό που λέμε σωστή ιατρική πρακτική, αν ακολούθησε τις κατευθυντήριες οδηγίες, αν γενικά όλη του η πράξη και η προσέγγιση ήταν σωστή. Καταρχήν, καλημέρα. Το σενάριο είναι τόσο υποθετικό που δεν θα χρειαστεί ποτέ να υπερασπίσω τον συνάδελφο, γιατί ποτέ δεν θα φτάσει σε μήνυση. Αν φτάσει σε μήνυση, θα χωρίσει από την οικογένειά του. Άρα ξεκινάμε με ένα πλεονέκτημα ότι τελικά τα πράγματα μάλλον είναι πάνω στο θυμό του και όχι και δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, την οποία ο ίδιος πιθανόν την ξέρει καλύτερα. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε στο ότι ο Πέτρος, που είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχουμε πει, έχει συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της θητικής διαταραχής. Έχει κάπνισμα, είναι ελαφρά υπέρβαρος, είναι χρήστης αλκοόλ, όχι σε μεγάλες ποσότητες, αλλά παρόλα αυτά πίνει. Υπάρχει ένα ιστορικό ταχυκαρδίας, δεν στέκομαι ιδιαίτερα. Και παρόλα αυτά, και εκτός από αυτό, έχει βέβαια και το άγχος και αυτά τα καταθλιπτικά στοιχεία που περιγράφει. Όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι η ηλικία που είναι, καπνίζει υπέρβαρος. Ήδη έχει δύο τουλάχιστον παράγοντες συν τη δυσλιπιδεμία. Άρα λοιπόν εξορισμού έχει μία μορφή αγκιακής νόσου. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, έχει. Τώρα, αν αυτή η αγκιακή νόσο είναι τέτοια που να το επηρεάζει τα αγκία, κλινικά θα το δούμε στην πορεία. Βάλτε την επόμενη. Δεν αλλάζω εγώ. Δεν το έχω. Καταρχήν, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν βρεθεί, αν θέλετε, και η Ευρωπαϊκή Ορολογική Εταιρεία έχει φτάσει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες ενδεχομένως και είναι και ένας μπούσουλας για όλους μας στο πώς θα κάνουμε την κλινική μας πράξη όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σωστό. Αυτές λοιπόν οι οδηγίες τι λένε? Μιλάνε ότι θα πρέπει να πάρουμε ιστορικό πιθανών μέσω ερωτηματολογίων, που είναι η καταγραφή του ιστορικού. Το πήρε ο γιατρός μας το ιστορικό αυτό. Θα πρέπει να δει τις άλλες αιτίες και τους παράγοντες που έχει αυτός ο ασθενής, τις οποίες τις αναγνώρισε. Προφανώς του έκανε φυσική εξέταση και του πρότεινε και τις αντίστοιχες εξετάσεις που ο ασθενής μας έκανε. Μέχρι εδώ λοιπόν, ό,τι προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, ο γιατρός τα έχει κάνει. Και επιπλέον δεν έχει κάνει μόνο αυτά. Έχει προβεί και σε ένα περαιτέρω έλεγχο. Το έχουμε πιο κάτω. Το έχει, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε εκείνο με τον... Είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι σε ποιες περιπτώσεις προτείνουμε ότι πρέπει να κάνει κάποιες συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία? Όλοι θα κάνουν ρίτζισκαν, όλοι θα κάνουν τρίπλετ, όλοι θα κάνουν φαρμακοσυραγκομετρία. Αν δείτε κανείς, δεν θα τις διαβάσουμε φυσικά όλες αυτές οι ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις. Ο ασθενής μας εδώ δεν εμπίπτει πουθενά σε κάποια περίπτωση ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Παρόλα αυτά όμως, βάλει λιγάκι την επόμενη διαφάνεια, εμείς λοιπόν προχωρήσαμε. Ο γιατρός μας τέλος πάντων προχώρησε. Παρόλα αυτά ο γιατρός, επειδή δεν θέλησε, αν θέλετε, ήθελε ο ίδιος να είναι πιο λεπτομερής στην προσπάθειά του να διερευνήσει τον ασθενή, προχώρησε και σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει γίνει λοιπόν ένα ρεντισκάν, το οποίο είναι σαφώς παθολογικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι. Υπάρχει ένα θετικό επεισόδιο την πρώτη νύχτα, που όμως διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που θεωρούμε φυσιολογική δοκιμασία με το RED scan. Άρα λοιπόν, μάνι, έχουμε στα χέρια μας ένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι υπάρχει οργανικό πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, δεν σημαίνει ότι ο ασθενής μας τις συγκεκριμένες τρεις νύχτες είχε πει, είχε ξενυχτήσει, δεν είχε κοιμηθεί κτλ. Θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις νύχτες είναι τρεις αντιπροσωπευτικές νύχτες του. Τώρα, αν μέσα σε αυτές ήταν όντως το ένα ποτηράκι ουίσκι που έπινε, το πίνει πάντα. Άρα λοιπόν δεν είναι διαφορετικό από την καθημερινότητά του.
Πάμε και στην επόμενη. Και αυτό το θετικό επεισόδιο, λιγάκι, ο κύριος Κολιάκος μας το είπε, κοιτάξτε τι ωραία μας είπε, ότι είναι φυσιολογικό. Αυτό εδώ πέρα είναι φυσιολογικό, κύριε Κολιάκο. Δεν είπα ότι είναι φυσιολογικό, είπα ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Εγώ έτσι όπως το βλέπω αυτό, με τα χίλια ζόρια σε μία χρονική στιγμή φτάνει στο 60% σκληρότητα στην κορυφή του ΠΕΟΥΣ. Κοιτάξτε τι λένε τα guidelines και τι είπε ο κ. Χατζηχρήστου σε ένα άρθρο του 1998. Αν έχεις ένα επεισόδιο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% και να κρατάει 10 λεπτά. Αυτά μας έλεγε ο κ. Χατζηχρήστου και τώρα θα μας πει άλλα τώρα. Λοιπόν. Άρα επιτρέπει η εισαγωγή. Βεβαίως. Πάμε και το επόμενο. Δεν έφτασε λοιπόν αυτό στον γιατρό μας, ο οποίος ήθελε να κάνει ακόμα περισσότερες εξετάσεις, να είναι ακόμα πιο σίγουρος. Προχώρησε σε δυναμικό τρίπλεξ, το οποίο και αυτό είναι σαφώς παθολογικό, δεν διαφωνεί κανένας. Θα σχολιάσω για τα 10 μιλιγκράμμα προστατήλης. Είναι, αν θέλετε, η δόση που ξεκινάει κανείς. Ναι, πιθανόν και να μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερες δόσεις, όμως η στήση που επετεύχθη, κανείς δεν μας λέει ότι δεν είναι αυτή η στήση που κάνει ο ασθενής. Δεν έχουμε την πληροφορία ότι, γιατρέ, ναι, κάτι έγινε, αλλά είμαι καλύτερα. Θεωρούμε ότι ο ασθενής είναι έτσι. Άρα, λοιπόν, με το ιστορικό του, το βάρος του, το κάπνισμά του και αυτή την εικόνα, νομίζω ότι είμαστε σίγουροι ότι έχει αγκιακινός. Έχουμε αλλή. Και η τελευταία διαφάνεια για το αν ακολούθησε σωστά τις οδηγίες, τις θεραπευτικές. Πάμε λοιπόν στη θεραπεία. Κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ σωστά έδωσε αγωγή στον ασθενή. Πήγε, άρχισε με τη δόση των 50, ανέβηκε στη δόση των 100. Ήταν αποτελεσματική, κατά τη γνώμη μας, η δόση των 100. Είχε ένα στα δύο επεισόδια. Ο ασθενής όμως σταμάτησε την αγωγή. Άρα λοιπόν, και μετά έφυγε από τον γιατρό για τα επόμενα χρόνια. Δεν ήταν κοντά του. Άρα λοιπόν, αν ο ασθενής συνέχιζε ενδεχομένως την αγωγή, πιθανόν να είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα πολύ πολύ νωρίτερα. Ένα δεδομένο αυτό. Και το δεύτερο, θέλω να σταθώ στο ότι η ρίση του γιατρού, αν θέλετε, στο που φάνηκε στο ότι τώρα είσαι μόνο πια για αυτά, αν θέλετε, πολλές φορές και ο ασθενής, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται, ακούει και τις πληροφορίες από τη μία ή προς την άλλη μεριά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο γιατρός τον όθησε, αν θέλετε, σε μια περισσότερο καταθλιπτική κατάσταση από αυτή που ήδη είχε, από τη στιγμή που του προτείνει θεραπεία, η οποία είναι αποτελεσματική. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ο γιατρός μας τα έκανε πάρα πολύ καλά και ότι αν ο ασθενής συνέχιζε να ήταν σε επαφή μαζί του, θα είχε λύσει το πρόβλημά του πολύ πολύ νωρίτερα και δεν θα είχε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Συγγνώμη. Έχεις κάτι? Όλα ωραία, όλα καλά, όλα αυτά που μας είπατε. Εντάξει. Θέλω ένα παράδειγμα όμως να μας φέρετε. Παραδείγματα, χάρη, θα βάλουμε τον εαυτό σας. Σε εισαγωγικά, ε. Για σχόλια. Έχει τελειώσει. Γι' αυτό. Έχει τελειώσει. Να κάνουμε λίγο κάποιες τοποθετήσεις για να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα και μετά είναι σε εσάς ο χρόνος όλος. Α, εντάξει. Να μην του καταλάβουμε, έτσι. Λοιπόν. Όχι, τα έκανε διάμεσα. Ζήτω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να κάτσουμε. Επί της διαδικασίας να σου το δω.